Να μειωθεί το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, αποφάσισε να ζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε χθες. Το θέμα ήρθε στη συνεδρίαση ύστερα από εισήγηση του θεματικού αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Πασχάλη Χαρούμενου. Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε μεταξύ άλλων τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στην έκθεση τουρισμού που θα γίνει στη Μόσχα. Είχαμε δύο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και πέντε θέματα σε ημερήσια διάταξη. Τα εκτός ημερησίας διάταξης ήταν ένα θέμα που αφορούσε την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην έκθεση MIT, που είναι πολύ μεγάλη τουριστική έκθεση στη Μόσχα, 16 με 19 Μαρτίου. Βέβαια, επειδή δεν έχουμε ψηφισμένο προϋπολογισμό, υπάρχει ένα διδικαστικό θέμα, αλλά ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε στη συγκεκριμένη έκθεση, γιατί εκτός από πλευράς έτσι, τουρισμού, μας ενδιαφέρει η αγορά της Ρωσίας για το κύριο προϊόν που έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, αλλά όχι μόνο εμείς, και η περιοχή της Κουζάνης με τη Σιάτιστα και την Εράτηρα, το προϊόν της Γούνας. Και ομόφωνα αποφασίστηκε να συμμετέχουμε ως Περιφερειακή Ενότητα στη συγκεκριμένη έκθεση. Αυτό ήρθε σαν εκτός ημερησίας διάταξης. Ένα άλλο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ήταν όσον αφορά μια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έπρεπε να περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής υλικών, για αυτό που λέμε βήμα-βήμα για να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε. Υπήρχε το θέμα της απόφασης όσον αφορά την διακοπή της υδροδομικής σύνδεσης της Φλόρινας με την Έδεσα. Αποφασίστηκε και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης, έτσι ώστε στη συνάντηση που θα έχουν την Παρασκευή οι φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας να διαπραγματευτούν το θέμα και να βρουν τρόπο έτσι ώστε να επανενταχθεί η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή. Γιατί είναι, για μας πιστεύουμε ότι είναι άδικο να κοπεί η σύνδεση της Φλόρινας με τον ΟΣΕ. Όσον αφορά τώρα το θέμα του πετρελαίου, έγινε εισήγηση από τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, τον κ. Χαρούμενο. Εκεί υπήρχε στην εισήγησή του ότι θα πρέπει με την αύξηση του κόστους και της άνοδος της τιμής του πετρελαίου, αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου κίνησης και της θέρμασης, αυτό που προβλέπεται δηλαδή ότι θα εξομοιωθεί, όπως καταλαβαίνετε για τους κατοίκους της Βορείου Ελλάδος θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δυσβάστακτο όσον αφορά τον οικονομικό του προϋπολογισμό. Βέβαια, η πρόταση του κ. Χαρούμενου αναφέρθηκε ότι να πάει τιμή, ξέρω εγώ, του πετρελαίου κίνησης σε μια συγκεκριμένη τιμή, η οποία δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας. Εισηγήθηκε και η αντιπολίτευση ο κ. Παπαϊορδανίδης. Ουσιαστικά προτείναμε, ήταν κάτι το οποίο είχαμε δεσμευτεί και προεκλογικά και εμείς και η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει σε πρώτη φάση να μην γίνει πράξη αυτό που είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση πριν από λίγο χρονικό διάστημα, ότι θα εξομοιωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο κίνηση με το πετρέλαιο θέρμανση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε θα επιβαρύνει επιπλέον τον προϋπολογισμό όταν το λίτρο ανέβει 20 με 30 λεπτά επιπλέον. Όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Και σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι θα υπάρχουν όμοιες αποφάσεις από άλλες περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος. Γιατί όπως καταλαβαίνετε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία μιλάμε για ένα χειμώνα που διαρκεί 7 με 8 μήνες. Δεν είναι όπως στην Νότια Ελλάδα που έχουμε χειμώνα και χειμώνα με διαφορετικές θερμοκρασίες, γιατί εκεί θερμοκρασίες των 12 βαθμών το θεωρούν χειμώνα και εμείς εδώ πέρα αυτή τη στιγμή που έχουμε παραπλήσεις θερμοκρασίες λέμε ότι έχουμε μια καλή μέρα. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αυτή τη στιγμή έχει 4 υπουργούς, ο υπουργός οικονομικών ο κ. Παπακωνσταντίνου, θα φροντίσουμε έτσι ώστε να έχουμε μια συνάντηση και πιστεύοντας ότι θα έχουμε κάποιο ευτυχές αποτέλεσμα όσον αφορά το κομμάτι αυτό.